Πρόκειται να προβούμε σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις πάρουμε την καθαρογραφή, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά τον Αχελό, για να δούμε πραγματικά το σκεπτικό και την απόφαση ολοκληρωτικά. Αλλά θέλω να σας πω ότι το θέμα του Αχελό είναι μεγάλο θέμα. Η απόφαση αυτή και το δικαστήριο έγινε για ένα διοικητικό έγγραφο για να σταματήσει ένα ήδη σταματημένο και παρατημένο έργο. Δηλαδή να σταματήσει ένα έργο το οποίο είναι σταματημένο. Ακόμη πρέπει να σημειώσουμε το εξής, ότι μια απόφαση έχει τα θετικά και τα αρνητικά. Το θετικό είναι ότι βγαίνει μια απόφαση. Άλλωστε το έργο, το Αχελό, τώρα ξεκινάει. Γιατί έχει αλλάξει η διαδικασία για τη μεταφορά του νερού. Και τι εννοώ με αυτό. Πλέον δεν είναι οι ποσότητες του νερού που αρχικά είχαν σχεδιαστεί, μειώνονται οι ποσότητες αυτές βάσει των διαχειριστικών σχεδίων υδάτων για τη λεκάνη της Θεσσαλίας. Συνεπώς περιμένουμε τα διαχειριστικά σχέδια να ολοκληρωθούν και να υπογραφούν, να γίνουν νόμος του κράτους και να προχωρήσει, όπως είπε η κυβέρνηση και έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση, ότι θα προχωρήσουν τα έργα. Άλλωστε, θετικό δείγμα είναι ότι δύο μελέτες ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε το έργο του Αχελό, γιατί το έργο της μεταφοράς μερικής ποσότητας νερού από τον Αχελό είναι έργο ζωής. Το έχει ανάγκη η περιοχή, το έχει ανάγκη για καθαρό νερό, να πίνει ο κόσμος νερό ποιοτικό. Δεύτερον, για αρδευτικούς λόγους, για λόγους παραγωγής φθηνής ενέργειας, να πιάσουμε τους στόχους του 2020, να μην αγοράζουμε ρήπους στο χρηματιστήριο των ρήπων και οπωσδήποτε για να μπορέσει να βελτιωθεί η κατάσταση. Το να σταματήσει το έργο το Αχελό δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Πρώτον, περιβαλλοντική στρέβλωση στην περιοχή όπου έργα μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί, ένα ολοκληρωμένο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας από τη ΔΕΗ, και υπάρχουν έργα και σύραγγες οι οποίες, εάν δεν συντηρηθούν σύμφωνα με το Συμβούλιο, με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, κινδυνεύει η περιοχή από περιβαλλοντική ρύπανση αλλά ταυτόχρονα και από άλλες επικίνδυνες καταστάσεις. Και το ερώτημα είναι, αυτοί που εναντιώνονται, γιατί εναντιώνονται? Για να σταματήσει η παραγωγή στον κάμπο της Θεσσαλίας, να σταματήσουν να υπάρχουν παραγόμενα προϊόντα και να αυξάνεται η προστιθέμενη αξία της αγροτικής εκμετάλλευσης, της γεωργικής καλλιέργειας και της παραγωγής. Ποιοι μονοτυπώνυμοι να μας πούν αγρότες να σταματήσουν την παραγωγή τους? Αλλά και πάση περιπτώσει τιμωρούν τους ανθρώπους του κάμπου της Υπαίθρου να μην πίνουν ποιοτικό νερό.